Ομολογουμένως η συζήτηση αυτές τις μέρες ήταν αποκαλυπτική, όχι μόνο για το πραγματικό περιεχόμενο, το αντικείμενο του νομοσχεδίου, αλλά κυρίως για τους δρόμους που ανοίγει. Όπως επίσης η συζήτηση τροφοδότησε και ομοφοβικές ρατσιστικές απόψεις, αποκρουστικές αποτρόπες. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο τίτλος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου περί ισότητας στο γάμο παραπλανά. Γιατί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν μπορεί να αποσπαστεί από την αναγνώριση της κοινή γονικής τους ευθύνης. Αυτόματα ισχύουν οι διατάξεις για την κοινή τεκνοθεσία. Όμως η ρύθμιση της κοινή τεκνοθεσίας δεν έρχεται σε κοινωνικό κενό. Και αναρωτιόμαστε από τη στιγμή που τα παιδιά προς υιοθεσία στις δομές παιδικής προστασίας είναι ελάχιστα και πολλαπλάσιες χιλιάδες οι αιτήσεις, είτε από ζευγάρια είτε από μεμονωμένους ανθρώπους για να υιοθετήσουν. Θα είχε ένα ενδιαφέρον η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο να μας απαντήσουν τι ακριβώς λύνει ο νόμος. Πρώτον, τροφοδοτεί παραπέρα την εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Από τη στιγμή που αντικειμενικά ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν μπορεί να έχει από κοινού συμβολή στη διαμόρφωση της νέας ζωής, το νομοσχέδιο γενικεύει την παραπέρα εμπορευματοποίηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και αυτό ακριβώς κάνει το άρθρο 11 που αναγνωρίζει γονική σχέση που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό. Και ομολογουμένως, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποσυνδέσετε το νομοσχέδιο από αυτό το κρίσιμο άρθρο που δεν είναι δευτερεύον. Γιατί στο όνομα της ισότητας και της μη διάκρισης αναγνωρίζεται στην πράξη την εμπορική παρένθετη μητρότητα, μια ακραία μορφή εκμετάλλευσης των γυναικών που ισχύει στην Ουκρανία, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά, για να νομιμοποιήσετε αυτή την απαράδεκτη εμπορευματοποίηση, ισχυρίζεστε ότι η παρένθετη μητρότητα είναι μια αλτρουιστική πράξη και όχι μόνο η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Όμως πραγματικά για ποιο αλτρουισμό μπορούμε να μιλάμε, όταν παγκόσμια μόνο το 2% των περιπτώσεων παρένθετης κοίησης ήταν αλτρουιστική πράξη. Οι υπόλοιπες ήταν με ανταλλάγματα. Όταν τα μεγαθύρια της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναμένουν να εκτοξευθεί ο τζίρος τους, που μόνο το 2022 ήταν 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει νομολογία στην Ελλάδα ότι το κίνητρο μιας γυναίκας για να γίνει παρένθετη μπορεί να είναι μόνο η χρηματική αποζημίωση. Υπάρχουν μαρτυρίες γυναικών που ανέφεραν ότι εξαναγκάστηκαν να γίνουν παρένθετες για να μπορέσουν να πληρώσουν την εγχείρηση του πατέρα τους. Και όλα αυτά δεν είναι παράνομα, είναι με τη βούλα του νόμου. Ουσιαστικά, στο όνομα της ισότητας και των δικαιωμάτων, επιδιώκετε να κρύψετε την κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών αυτής της παγκόσμιας αγοράς από την εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, οι οποίοι εμπορεύονται διαχρονικά την αγωνία υπογόνιμων ζευγαριών μεμονωμένων ανθρώπων να αποκτήσουν παιδί. Από άλλο δρόμο ουσιαστικά η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, σας πιέζουν και οι διάφοροι εκπρόσωποι των ιδιωτικών μεγαθυρίων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα να προχωρήσετε πιο άμεσα αυτές τις αλλαγές στο πλαίσιο. Και με βάση τις προτάσεις που ακούστηκαν στη Βουλή, στις Επιτροπές της Βουλής, φαίνεται ότι θα δούμε και νέα επεισόδια στην νομοποίηση του ανορθολογισμού. Δεν έφταναν δηλαδή οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να αντικατασταθεί παρένθετη μητρότητα από το πρόσωπο που κυοφορεί, που οδηγεί στην αντικειμενοποίηση του γυναικείου σώματος, ακούστηκαν και προτάσεις από δυνάμεις που θεωρούν παροχημένη τη συγκεκριμένη συζήτηση για την εμπορική παρένθετη μητρότητα, γιατί σε λίγα χρόνια η επιστημονική εξέλιξη θα δίνει τη δυνατότητα να ξεπεραστεί η διάκριση του φύλου στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Και όσο και αν παρουσιάζονται ως δήθεν προοδευτικές, στην πραγματικότητα είναι βαθιά αντιδραστικές, ταυτίζουν αυτή την ανθρώπινη λειτουργία που έχει κοινωνικό χαρακτήρα αλλά και βιολογικό υπόβαθρο με τη λειτουργία μιας μηχανής. Την ίδια ώρα βέβαια, κύριοι της κυβέρνησης, στρώσατε το δρόμο ώστε ακροδεξιές εθνικιστικές αντιδραστικές δυνάμεις να παρουσιάζονται σήμερα και με το μανδύα του υπερασπιστή των δικαιωμάτων των γυναικών. Ποιοι? Αυτοί που υπερασπίζονται ως κύριο ρόλο της γυναίκας
τη μητρότητα και τη φροντίδα των παιδιών ως ενάρετη σύζυγος και τροφός. Δεύτερο ζήτημα. Το νομοσχέδιο στο όνομα της ισότητας νομιμοποιεί τις ιδιωτικές υιοθεσίες παιδιών, ευάλωτων οικογενειών προσφύγων και κυρίως τροφοδοτεί παραπέρα το απαράδεκτο πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών από τρίτες χώρες που λιμοκτονούν. Και υπάρχει ήδη το πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Είναι ακόμα και διάφορες διεθνείς ΜΚΟ που έχουν βγάλει και τιμοκατάλογο για το πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός παιδιού από άλλη χώρα. Και πραγματικά είναι δυνατόν ως ΚΚΕ να συμβαστούμε ότι η ζωή ενός παιδιού, η φροντίδα του κοστολογείται. Και αναρωτιόμαστε τι σχέση έχει όλο αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο με την αγωνία ζευγαριών, ανθρώπων, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, να δώσουν στοργή σε ένα παιδί. Δεν γίνεται λοιπόν να μιλάτε υποκριτικά για τα δικαιώματα των απροστάτευτων παιδιών, αλλά να μην ακούγε ούτε λέξη για τις οικονομικές κοινωνικές αιτίες που οδηγούν ένα παιδί να στερηθεί τους φυσικούς του γονείς. Και είναι οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι στους οποίους συμμετέχει και η χώρα μας με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων στο πλευρό του ΝΑΤΟ, είναι η εκμετάλλευση και καταπίεση, η εξαθλίωση των εργαζομένων των λαών. Είναι βέβαια και η αντιλαϊκή πολιτική που θεωρεί ότι τα παιδιά είναι πλήρως εξαρτημένα από τους γονείς τους, γιατί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων θεωρούνται κόστος η δημόσια και δωρεάν κρατική προστασία του παιδιού, όπως και η κοινωνική στήριξη και της μητρότητας και της πατρότητας. Είναι η ίδια αντιδραστικοποίηση του καπιταλισμού με τις άψυχες αξίες του που διαπερνούν τις ανθρώπινες σχέσεις και τις οικογενειακές. Και πάνω εκεί ξεφυτρώνει και το αγκάθι της παραμέλησης, της εγκατάλειψης παιδιών, ακόμα και της κακοποίησης από γονείς. Και για να ξεμπερδεύετε με την κριτική του ΚΚΕ που αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την παιδική προστασία, την υιοθεσία, την αναδοχή, μας καλείτε να διαλέξουμε αν είμαστε με το δίθεν δικαίωμα στην τεκνοθεσία με αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο ή ενάντια. Είναι πάρα πολύ βολικό το συγκεκριμένο ψευτοδήλημα. Η άρνηση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο δεν είναι μόνο ότι στο όνομα της ισότητας στην κοινή απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια αντικειμενικά εμπορευματοποιείται η γονική σχέση. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζεται μια γονική σχέση ουδέτερη ως προς το φύλο. Σας το πρότειναν άλλωστε και άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, η Πλεύση Ελευθερίας. Όμως η γονική σχέση θεσμοθετήθηκε πάνω σε μια αντικειμενική βάση. Την αλληλοσυμπληρούμενη σχέση μητρότητας-πατρότητας, μια σχέση που έχει βιοκοινωνικό χαρακτήρα για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να καταργηθούν αναχρονισμοί στο οικογενειακό δίκαιο, όπως το επώνυμο των παιδιών ή για τη δήλωση της γέννησης του παιδιού. Δεν είναι όμως το κύριο αυτό στο νόμο. Το κύριο είναι ότι διαμορφώνεται ένα κριτήριο για την αναγνώριση της γονικής σχέσης, το κριτήριο της φροντίδας, παρακάμπτοντας την κοινωνική ανάγκη του παιδιού στη σχέση μητρότητας-πατρότητας. Οπωσδήποτε το συνέστημα της αγάπης, της φροντίδας, μπορεί να υπήρχε διαχρονικά στη σχέση γονιών-παιδιών. Δεν ήταν ποτέ όμως το καθοριστικό για τη ρύθμιση της γονικής μέρημνας, ούτε και σήμερα είναι. Προφανώς και αυτή η ευθύνη, η ρύθμιση, έχει ιστορικό χαρακτήρα, ανάλογα βέβαια και με το επίπεδο εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Εξάλλου, ιστορικά, και η μητρική και η πατρική αγάπη δεν είχε το ίδιο κοινωνικό περιεχόμενο. Μην προσπαθούμε δηλαδή να τις ωρεοποιήσουμε. Η συμβολή της μητέρας και του πατέρα στη φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών δεν είναι μια ταξικά ουδέτερη έννοια. Είναι καθοριστικός παράγοντας σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά και με τι όρους. Πρώτα απ' όλα οικονομικούς, κοινωνικούς. Και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον για την ψυχική, σωματική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών από τα κόμματα που ως κυβερνήσεις αλλά και ως αντιπολίτευση μετράνε τις ανάγκες προστασίας της βρεφικής, παιδικής, εφηβικής ηλικίας με το κριτήριο του κόστους ωφέλους για το αστικό κράτος. Επομένως, αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να γίνονται συγκρίσεις απλουστευτικές μεταξύ ευτυχισμένων παιδιών ετερόφιλων ζευγαριών και μη ευτυχισμένων παιδιών για όσα ζουν με ομόφυλα ζευγάρια, όπως και αντίστροφα ευτυχισμένων παιδιών ομόφυλων ζευγαριών και μη ευτυχισμένων παιδιών ετερόφιλων ζευγαριών.
Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πολλά κόμματα που σας κολλάνε και ένσημα προοδευτισμού, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης, και τώρα ψάχνουν να διαφοροποιηθούν. Ανακάλυψαν ότι πρόοδος είναι να αποσπαστεί η ανθρώπινη αναπαραγωγή από το βιολογικό της υπόβαθρο. Να απομονωθεί ο κοινωνικός άνθρωπος από τα βιολογικά του γνωρίσματα, μάλλον να είναι ένα πνεύμα. Εξίσου αντιδραστικό βέβαια είναι και να θεωρείται ότι τα βιολογικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα του ανθρώπου είναι εκείνα που τον καθορίζουν. Και μετά αυτές οι δυνάμεις μας κάνουν και μαθήματα διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού. Και προφανώς δεν μας εκπλήσει, εδώ βρώμησαν αξίες αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλοντας ως συμμαχική υποχρέωση της μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Στη διαστρέβλωση Μάρξ Έγγελς θα κολλήσουν. Σε λίγο θα προσυπογράψουν το κοινό ανακοινωθέν του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδας, τα συγχαρητήρια που σας έδωσαν κύριοι της κυβέρνησης ή ΗΠΑ για αυτό το νομοσχέδιο. Για τέτοια πρόοδο μιλάμε. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα άρθρο το οποίο αποκαλύπτει που οδηγεί η διαγραφή της αντικειμενικής βιοκοινωνικής βάσης της γονικής σχέσης μητρότητας-πατρότητας. Πρόκειται για το άρθρο 6 που περιλαμβάνει και την επέκταση της άδειας μητρότητας. Εμείς να δεχτούμε μια διάταξη που να αφορούσε ζευγάρια ή μεμονωμένα πρόσωπα που υιοθετούν. Δεν κάνετε όμως αυτό. Αποσπάτε την άδεια για την προστασία της μητρότητας από το φίλο του γονέα που τη δικαιούται. Ειδικά στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου, διαγράφεται τη διάκριση του φίλου στους δικαιούχους της άδειας των 9 εβδομάδων μετά το τοκετό, που μέχρι τώρα δικαιούνταν γυναίκες, ετερόφιλες ή ομοφιλόφιλες. Με ξεκάθαρο τρόπο στη συγκεκριμένη διάταξη απαλήφονται οι πρόσθετες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας λόγω της μητρότητας. Στο τέλος θα μας πείτε ότι είναι παροχημένη η διάκριση του φύλου, παροχημένα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, παροχημένο και το γεγονός ότι η γυναίκα έχει πρόσθετες κοινωνικές ανάγκες λόγω της θέσης της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Είναι ένα ακόμα επεισόδιο απαξίωσης της μητρότητας και των μέτρων προστασίας του γυναικείου οργανισμού από το κράτος, στο όνομα μάλιστα της ισότητας. Πρόκειται για δικαιώματα που κατέκτησε το εργατικό λαϊκό κίνημα, το γυναικείο κίνημα με τους σκληρούς αγώνες του για την ισοτιμία της γυναίκας. Δεν χαρίστηκαν από καμία κυβέρνηση, από κανένα αστικό κράτος, αντίθετα διαχρονικά λογαριάζονται ως κόστος και για την καπιταλιστική εργοδοσία. Αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον παίρνετε μαθήματα από τη μέκα του καπιταλισμού της ΗΠΑ που δεν υπάρχει άδεια μητρότητας μεταποδοχών. Το νομοσχέδιο λοιπόν δεν έρχεται να λύσει τη ρύθμιση των προσωπικών σχέσεων στη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών που ως κουκουέ δεν θα είχαμε αντίρρηση. Ούτε απαντά στην ανάγκη να καταπολεμηθεί η κοινωνική απομόνωση, να καταπολεμηθούν οι απαράδεκτες διακρίσεις με κριτήριο το σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας. Γι' αυτό άλλωστε και δεν θα είχαμε αντίρρηση στο άρθρο 9 που αναφέρεται στην αρχή της μεταχείρισης στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στη στέγη και αλλού. Αρκεί, επιμένουμε κύριοι της κυβέρνησης, να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείται ότι αυτή εφαρμόζεται αρκεί να μην θίγει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και άλλα. Πραγματικά τι ακριβώς εννοείται. Ισότητα βέβαια σε μια καπιταλιστική ταξική κοινωνία σημαίνει πάντα ανισότητα. Το νομοσχέδιο λοιπόν δεν έρχεται να αναγνωρίσει μόνο μια γονιστική σχέση ουδέτερη ως προς το φύλο, αλλά και ουδέτερη ταξικά, υπερασπίζεστε την πυρηνική οικογένεια ως οικονομική κοινωνική μονάδα, που την επεκτείνεται και σε άλλες μορφές συμβίωσης. Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε ούτε όλα αυτά που αναπαράγατε περί μητρικού και πατρικού προτύπου, όπως δεν θα υπερασπιστούμε ούτε το πρότυπο του φροντιστή. Γιατί τον 21ο αιώνα τα παιδιά δεν χρειάζονται φροντιστές. Έχουν ανάγκη από εκείνο το δημιουργικό περιεχόμενο του δεσμού με τη μητέρα και τον πατέρα στο παιχνίδι, στη βόλτα, στο θέατρο, στον αθλητισμό, στη συζήτηση. Αλλά αυτό το δημιουργικό περιεχόμενο στερούν από τους γονείς διαχρονικά οι κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια η μεγαλοεργοδοσία με τα 12 ώρα, τα σπαστάκια κανόνιστα ωράρια, ακόμα και τη δουλειά
τις Κυριακές. Αυτό το δημιουργικό περιεχόμενο διαστρεβλώνεται σε μια κοινωνία που όλα πουλούνται και αγοράζονται, όπου η γονική ευθύνη κομματιάζεται και εμπορευματοποιείται. Πραγματική όμως πρόοδος είναι ισότιμη η ελεύθερη συμβίωση δύο ανθρώπων, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, χωρίς οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς. Είναι η ολόπλευρη κρατική προστασία των παιδιών και στήριξη της μητρότητας πατρότητας σε μια κοινωνία που δεν θα τα λογαριάζει όλα αυτά ως κόστος, αλλά θα δίνει και νέο περιεχόμενο στη συνειδητή ατομική ευθύνη των γονιών απέναντι στο παιδί. Και τέτοιους δρόμους μπορεί να ανοίξει το εργατικό λαϊκό κίνημα σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, του κεφαλαίου και τις άπιες αξίες τους. Ενώνοντας τους εργαζόμενους στο λαό με κριτήριο τα κοινωνικά, εργατικά, λαϊκά συμφέροντα, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού και άλλων προσωπικών γνωρισμάτων. Με βάση όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής.